Την ερχόμενη Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η πρώτη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Τρόικα και αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 ημέρες, με κύριο θέμα συζήτηση την αποτίμηση και ιεράρχηση των εκκρεμωτήτων του μνημονίου και την οριστικοποίηση του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στη Βουλή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Στο προσχέδιο θα αποσαφινιστούν τόσο το ποσοστό μείωσης της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης που παρατείνεται και πέραν του 2014, όσο και ο αριθμός των δόσεων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή την τροπολογία για τη μείωση κατά 30% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί μετά το Eurogroup της 13ης Οκτωβρίου και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός γιατί εκτός από τα θέματα της εγχώριας ατζέντας, συμπίπτει με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests των τραπεζών στις 26 Οκτωβρίου και με την ανάληψη της Προεδρίας της Κομισιόν από τον Jean-Claude Juncker την 1η Νοεμβρίου.